Και ευθύς αμέσως πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Συνόδου, Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος, τον κύριο Τιμόθεο. Καλημέρα, Σεβασμιότατε. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Σεβασμιότατε, θέλω να σας θέσουμε υπόψη σας μία ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγη ώρα από το Μέγαρο Μαξίμου, από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού. Που τέλος πάντων κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό δεν σας αφορά εσάς, έχει να κάνει με τα πολιτικά. Και λέει η ανακοίνωση, διαβάζω συγκεκριμένα. Ύστερα από συνεννόηση του γραφείου του Πρωθυπουργού με την Ιεραρχία της Εκκλησίας, εκδόθηκε η χθεσινή εγκύκλειος της Ιεράς Συνόδου για τα μέτρα που θα ισχύουν στους ναούς. Να σας ρωτήσουμε κάτι ευθέως. Υπήρξε συνεννόηση για να βγει αυτή η εγκύκλειος από την Ιερά Σύνοδο? Την Ιερά Σύνοδο. Προχθές λοιπόν που συνεδρίαζε η Ιερά Σύνοδος, προχθές, όχι εχθές, προχθές, 3 Νοεμβρίου, εμείς αποφασίσαμε και στο δελτίο τύπου της Ιεράς Συνόδου, εάν ανατρέξετε, υπάρχει αυτή η προσπάθεια της Ιεράς Συνόδου που καλεί τους κληρικούς μας και τους χριστιανούς μας να κάνουν τον εμβολιασμό και παράλληλα προχωρήσαμε έτσι ένα βήμα παραπέρα. Παρότι η κυβέρνηση θα λέγαμε ότι επέτρεψε στους ναούς μας, μάλλον στους χώρους λατρείας, ναι, σε όλους τους χώρους λατρείας, έτσι, στο καταστήματα τροφίμων, σωστό, και ναι, στα φαρμακεία να εισέρχονται χωρίς να επιδεικνύουν τον εμβολιασμό, την ασθένεια ή διαγνωστικό έλεγχο, μοριακό ή rapid, έτσι εμείς προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα και είπαμε να μπορούν να κάνουν το διαγνωστικό έλεγχο, γιατί επιβάλλεται για όλους μας. Δηλαδή να μην σκεφτόμαστε μόνο σε ποιους χώρους δεν μπορούμε να μπούμε αλλιώς, να προσπαθούμε και σε αυτούς που είναι ελεύθεροι να μπαίνουμε με αυτόν τον τρόπο, σεβόμενοι τον εαυτό μας και σκεπτόμενοι με αγάπη και τους άλλους. Αυτό λοιπόν όντως η κυβέρνηση το έμαθε και ζήτησε να το αποτυπώσουμε και εγγράφως. Πράγμα το οποίο βέβαια θα κάναμε και χθες εστάλει ένα εγκύκλιο σημείωμα προς όλες τις Ιερές Μητροπόλεις και αυτό το υποδεικνύουμε στα Οίγουμενο Συμβούλια των Μονών και στα Εκκλησιαστικά Συμβούλια για να μπορέσουν έτσι να δραστηριοποιηθούν. Άρα υπήρξε κάποια επικοινωνία με την κυβέρνηση. Συντονισμού, ας πούμε, δεν ξέρω πώς να την πω. Ζήτησε. Ναι, ακριβώς. Και δεν. Εμείς το κάναμε, σας λέγω, η απόφαση θα το κάνατε έτσι κι αλλιώς. Μα ήταν στο πρόγραμμα. Ό,τι αποφασίζεται στην Ιερά Σύνοδο, στη συνέχεια ο αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου μαζί με τους υπαλλήλους υλοποιεί τις αποφάσεις της Συνόδου. Αυτό λοιπόν ήταν στο πρόγραμμα να γίνει και εμείς το προχωρήσαμε όπως έπρεπε να το κάνουμε. Αλλά το βασικό λοιπόν, να φύγουμε λίγο από αυτά και σας Έχετε παρακαλώ. Δίκιο. Επειδή είναι το βασικό σπουδαίο, είναι το σπουδαίο η είναι έκκλησης, η απόφαση. Σωστό. Έτσι, η έκκληση του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου και των μελών της Ιεράς Συνόδου. Η έκκληση στους κληρικούς μας ανεξαιρέτως και στους χριστιανούς μας να εμβολιαστούν. Γιατί είναι αυτό που μας δίνει την δύναμη να πολεμήσουμε τον ιό. Θλίβεται η καρδιά μας από τόσους ανθρώπους. 100 βυθυμάτων, 6.808 εχθές. Σεβασμιότατε, να ρωτήσουμε κάτι. Κάθε Μητροπολίτης παίρνει δικές του αποφάσεις ή υπόκειται στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου? Γιατί διαβάσαμε για Μητροπολίτες οι οποίοι είπαν ότι όσοι ιερείς δεν εμβολιαστούν θα τεθούν σε αργία. Αυτό είναι κεντρική γραμμή της Ιεράς Συνόδου? Όχι, δεν είναι κεντρική γραμμή της Ιεράς Συνόδου. Εμείς ελεύθερα και αβίαστα προτρέπουμε, παρακαλούμε, κάνουμε έκκληση και στους κληρικούς μας και στους χριστιανούς μας. Βεβαίως, βλέποντας ο κάθε Μητροπολίτης τα θέματα που ανακύπτουν στην Ιερά Μητρόπολη του, έχει τη δυνατότητα να επέμβει, όπως επεμβαίνει και ο κάθε Μητροπολίτης μπορεί να θέσει τους ιερείς της Μητροπολής του σε αργία. Εντάξει. Όχι ακριβώς. Χρειάζονται διαδικασίες. Δεν μπορούμε δηλαδή να το πούμε τώρα και να το κάνουμε. Χρειάζονται μια διαδικασία. Το ρωτούμε αυτό, πατέρα Τιμόθεε, γιατί και οι εκκλήσεις του Αρχιεπισκόπου δεν έγιναν αποδεκτές από το σύνολο των κληρικών. Δηλαδή υπάρχουν αρκετά περιστατικά, τα διαπιστώνετε και εσείς όλους αυτούς τους μήνες, κληρικών οι οποίοι δεν συμμορφώνονται. Και το ερώτημά μας είναι, θα παραμείνουμε μόνο στην έκκληση? Πώς ακριβώς θα το χειριστεί η Ιερά Σύνοδος αυτό? Η Ιερά Σύνοδος, σας λέγω, για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται διαδικασίες, αλλά όπως δεν μπορούμε σε άλλους χώρους, όπως ξέρουμε στους υγειονομικούς, στους δημοσίους υπαλλήλους, να επιβληθούν οι υπεύθυνοι
και να επιβάλλουν κυρώσεις γιατί δεν κάνουν το εμβόλιο. Ναι. Και πόσο μάλλον στον χώρο το της ίδιο εκκλησίας. Ισχύει και για τους ιερείς. Ναι. Να έτσι. Ρωτήσουμε κάτι άλλο πρακτικό. Τώρα, εγώ την Κυριακή θέλω να πάω να λειτουργηθώ. Θα με ελέγξει κάποιος την είσοδο ή όχι? Όχι. Κατηγορηματικά όχι. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν που θέλετε να πάτε στην εκκλησία, εάν σέβεστε τον εαυτό σας και αγαπάτε τους συνανθρώπους σας και πιστεύετε πραγματικά λοιπόν στο Θεό, το άριστο είναι να έχετε κάνει ένα διαγνωστικό τεστ και να είστε βέβαιος ότι είστε υγιείς και πρέπει να πάτε εκεί που θέλετε να πάτε. Άρα, μιλάμε, άρα μιλάμε για ατομική ευθύνη, λέτε εδώ, βεβαίως, να προστατέψω τον εαυτό μου και τους γύρω. Έτσι εμείς, αυτό προσπαθούμε τώρα να αναδείξουμε και αυτό είναι το σπουδαιότερο και το... Όχι, σεβασμιότατε, το ξέρετε, ναι, να το διευκρινίσουμε, γιατί υπήρξε η φημολογία, τέλος πάντων, μετά την απόφαση, ότι θα γίνονται έλεγχοι στους ναούς, ότι ένας ανεμβολίαστος δεν μπορεί να μπαίνει αν δεν έχει rapid test. Όχι. Δεν θα γίνει Όχι. αυτό. Είναι στην, στην ατομική βούληση του καθενός. Έτσι, αλλά εμείς παρακαλούμε και μέσω εσάς, της εκπομπής σας αυτή τη στιγμή, όσοι με ακούνε, γιατί αυτή είναι η έκκληση της εκκλησίας μας και η παράκλησή μας, να το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Να προστατεύουν τους άλλους και να προστατεύουν και τον εαυτό τους. Μάλιστα. Μέσα στους ιερούς ναούς θα τηρούνται τα μέτρα απαρέγκλητα. Mm-hmm. Έτσι, τα εκκλησιαστικά συμβούλια ή τα οικουμενοσυμβούλια είναι υποχρεωμένοι και έχουν υπομειστεί με αυτό το θέμα. Ο ιερέας, ο ιερέας του ναού θα μπορεί να απομακρύνει πιστό από το ναό? Όχι. 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 Σεβασμιότατε, για να κλείσουμε, θεωρείτε ότι άργησε η Εκκλησία να στείλει αυτό το μήνυμα? Η Εκκλησία δεν άργησε καθόλου, διότι από την αρχή που ξεκίνησε το πρόβλημα, έτσι, έχουμε συνταχθεί με την ελληνική πολιτεία βάσει των νόμων και των κία που εκδίδονται κατά περίπτωση και όπως πρέπει, πάντοτε μέσα από το πρίσμα της πνευματικότητος και της ορθόδοξης πίστης μας και των κανόνων της Εκκλησίας κινήθηκε η Σύνοδος και έδωσε οδηγίες στους κληρικούς και στη συνέχεια στους λαϊκούς και όπως σας είπα, εμείς την απόφαση την πήραμε προχθές, 3 Νοεμβρίου. Σωστό. Και βγήκαμε και το είπαμε γιατί το θεωρήσαμε καθήκον μας. Δεν πάμε να προλάβουμε κάποιον ή να προλάβουμε καταστάσεις ή να δείξουμε ένα επικοινωνιακό κλίμα. Όχι, σας παρακαλώ, μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει αυτό. Μάλιστα. Από αγάπη και από ενδιαφέρον και ο Μακαριότατος και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου πήραμε αυτή την απόφαση και προέβημε σε αυτές τις... Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας να είστε ευχαριστούμε καλά. Θερμά, να είστε καλά. Ο Θεός μαζί σας. Να είστε καλά.